Φίλες, φίλοι του καναλιού, καλωσορίσατε. Είναι Κυριακή βράδυ, είναι η τελευταία Κυριακή του Μάη, η τελευταία Κυριακή της Άνοιξης, η τελευταία μέρα του Μάη, 31 Μαΐου 2020, και έχουμε απόψε μαζί μας τον κλινικό ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή Χάρη Βασιλιάδη, τον οποίο αγαπήσατε τόσο πολύ την προηγούμενη εβδομάδα που τον φιλοξενήσαμε και μιλήσαμε για τους αδιάγνωστους. Σήμερα έχουμε ένα διαφορετικό θέμα. Χάρη, σε καλωσορίζω στο κανάλι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φέκλα, για την φιλοξενία και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές για την αγάπη τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά όλους έναν προς ένα. Είχε μια εξαιρετική επιτυχία το βίντεο που κάναμε μαζί. Είχε πάρα πολλές θεάσεις και διάβασα πάρα πολλά θετικά ενθαρρυντικά σχόλια. Και βρήκαν πάρα πολύ χρήσιμες και τις σημειώσεις οι άνθρωποι στο κανάλι και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, σήμερα πάμε σε ένα άλλο θέμα στο οποίο, για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές εμείς εδώ στο κανάλι, αλλά δεν είμαστε ειδικοί. Δεν έχω εγώ προσωπικά την εξειδίκευση που έχεις εσύ πάνω στα θέματα των ανθρώπων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, της LGBTIQ κοινότητας, όπως λέγεται. Σωστά τα λέω. Λέω κάτι λάθος, χάρη να με διορθώσεις, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο η ορολογία και να χρησιμοποιεί σωστά τους όρους σε αυτές τις περιπτώσεις. Σου έχω στείλει και σένα διάφορα email από παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία προβληματίζονται, είναι στην εφηβεία αλλά προς το τέλος, δηλαδή 20 ετών, 21, 18, ενώ όχι στην προεφηβεία, στην εφηβεία, τα οποία συνειδητοποιούν τα ίδια ότι έχουν γεννηθεί με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι αγόρια που τους ελκύουν τα αγόρια, ή κορίτσια που τους ελκύουν τα κορίτσια, και έχουν μεγάλη δυσκολία στο πώς να μεταβιβάσουν ή να μεταφέρουν, ή αν πρέπει να πούν στους γονείς τους αυτό που τους συμβαίνει. Αν δηλαδή πρέπει να κάνουν coming out ή όχι. Και επειδή εγώ έχω εργαστεί 20 χρόνια στην Κύπρο ως ιδιώτης ψυχολόγος και έχω δει πολλές περιπτώσεις, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν και με στενοχωρεί ιδιαίτερα και με φοβίζει κιόλας αυτό το πράγμα, με τρομάζει για να είμαι ειλικρινής, για το καλό των παιδιών, παιδιά τα οποία πήγαν να μιλήσουν στους γονείς τους και να πούν «Μαμά, μπαμπά, θέλω να σου πω κάτι για μένα, θέλω να γνωρίζεις ότι είμαι ομοφιλόφιλος, ότι είμαι ομοφιλόφιλη», έχουν δεχθεί τραυματικές εμπειρίες από τους γονείς τους. Και έτσι, επειδή εσύ έχεις μια εξειδίκευση στο θέμα και θα μιλήσουμε και στην πορεία γι' αυτό και για την εμπειρία σου, την επαγγελματική, θέλουμε έτσι να μας μιλήσεις θεωρητικά στην αρχή. Τι εμπειρίες έχουμε από παιδιά που έκαναν coming out και τραυματίστηκα ψυχικά από τις απορριπτικές αντιδράσεις των γονιών τους? Ξαναλέω, coming out σημαίνει να ανακοινώσω στους γονείς μου ή στο γονιό μου ή στον περίγυρο μου ότι είμαι ομοφιλόφιλος ή ομοφιλόφιλη. Έλα, Χάρη. Η βόμβα που σκάει, η μητέρα συνήθως είναι ο πρώτος αποδέχτης. Περνά έναν πέρθος, δηλαδή μπορεί να πάθει σοκ, να το αρνηθεί, να νομίζει ότι δεν είναι έτσι, να θυμώσει ίσως, να διαπραγματευτεί με τον έφηβο ή την έφηβη, το νέο παιδί, να πάθει κατάθλιψη. Κάποιες φορές αυτά τα στάδια εναλλάσσονται. Δεν καταλαβαίνει την ανάγκη του γιου ή της κόρης να ελευθερωθεί και να οριμάσει. Στη συνέχεια έρχομαι τον πατέρα, τώρα όλα αυτά είναι συνήθως, μπορεί να γίνει και το αντίθετο, ο οποίος περνά και αυτός πέθος, θυμό, σοκ, άρνηση, πέφτει από το σύννεφα και μετά έχουμε την οικογένεια, η οποία δημιουργείται μια μεγάλη αναστάτωση και γίνονται κάποιες λαθασμένες κινήσεις. Έχει σημασία το πώς το μαθαίνουν οι γονείς, πώς το μαθαίνουν συνήθως? Το πώς το μαθαίνουν οι γονείς έχει πάρα πολύ σημασία. Από το ίδιο το παιδί ίσως, που σε αυτήν την περίπτωση το παιδί θέλει να το πει, θέλει να το μοιραστεί. Κάποιες φορές από μόνοι τους, π.χ. μπορούν να βρουν έναν περιοδικό στο συρτάρι του γραφείου, να έχουν ακούσει μια τηλεφωνική συνομιλία. Είχα περίπτωση την οποία οι γονείς εκρυφακούαν, έβαλαν κοριόν, έβαλαν ακόμα και detective, θα γίνα Sherlock Holmes, παρακολούθηκε. Σου μιλάς, στην Κύπρο αυτά, Στην Κύπρο αυτά και άλλες φορές διπλών τηλέφωνων. Αυτά τα τηλέφωνα ακούσαν την συνομιλία. Παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα των παιδιών τους. Παρακολουθούσαν, βέβαια.
Και επίσης η τρίτη περίπτωση, το πώς το μαθαίνουν, είναι από άλλους. Για παράδειγμα, από συγγενείς, από φίλους, από συμμαθητές που κάρφωσαν τον έφηβο ή την έφηβη. Εμένα, Χάρη, μου κάνει τρομερή εντύπωση η ιστορία ενός άνδρα από Κύπριου, ο οποίος δεν είχε κάνει coming out στους γονείς του, ήταν φοιτητής, αλλά σπούδαζε στην πόλη που έμεναν οι γονείς του, οπότε έμενε στο ίδιο σπίτι, και λέει κρατούσε ημερολόγιο. Και έγραφε μέσα στο ημερολόγιο του πως ήταν ερωτευμένος με ένα συμφοιτητή του. Το ανακάλυψε η μάνα του το ημερολόγιο και τον είχαν κλειδωμένο, λέει, στο σπίτι για 40 μέρες. Δεν τον άφηνε να βγει έξω, του πήραν το τηλέφωνο του. Το παιδί αυτό είναι κοντά στη δική μου ηλικία τώρα. Και κάναμε ψυχοθεραπεία πολλά χρόνια μετά. Δηλαδή ήρθε στα 35 του να κάνει ψυχοθεραπεία και ακόμη υπέφερε από το ψυχικό τραύμα που δέχτηκε από αυτή την πολύ βίαιη τιμωρία του εγκλεισμού. Ούτε στη σχολή δεν τον άφηναν να πάει. Γιατί θεωρούσαν ότι, ή θεωρούσαν τέλος πάντων, συμπεριφέρθηκαν με τρόπο πολύ απέσιο. Δηλαδή σαν να είχαν μάθει ότι ο γιος τους είναι ένας εγκληματίας. Σαν να είχαν μάθει ότι είχε κάνει κάτι κακό επίτηδες και πρέπει όπως και να έχει. Τι έχεις ακούσει εσύ, Χάριν, τι σου έχουν πει άτομα της ΛΟΑΤ κοινότητας για τις εμπειρίες τους αυτές? Εγώ δεν έχω πάρα πολλές εμπειρίες. Εσύ έχεις περισσότερες, γιατί έχεις ασχοληθεί και στη Γαλλία με αυτό το θέμα. Τι έχεις ακούσει στο γραφείο σου εδώ στην Κύπρο? Από τον Οκτώβριο του 2019 που είμαι στην Κύπρο, έχω ακούσει αρκετά τα οποία με έχουν σοκάρει. Για παράδειγμα, έναν αγόρι το οποίο μου λέει: δεν θέλω καν να βλέπω τη φωτογραφία σου ανώμαλε, του είχε πει η μάνα του. Να του. Η μάνα του, μάλιστα, και η μάνα του έσχισε όλες τις φωτογραφίες, ακόμα και όταν ήταν παιδί. Μα αυτό το πράγμα είναι εγκληματικό. Είναι σαν να θες να σκοτώνεις το παιδί σου μεταφορικά, ψυχικά. Μάλιστα. Υπήρχε μια άλλη περίπτωση, η οποία μου λέει το παιδί δεν με άφηνε να τρώω μαζί του, σταμάτησαν να μου δίνουν λεφτά. Ο πατέρας μου με χαστούκιζε για το παραμικρό καθημερινά. Ψυχική βία και σωματική βία. Και βία ψυχολογική και σωματική. Κάποιος άλλος, θυμούμαι, μου είχε πει ότι οι γονείς του είχαν πει ότι είναι άρρωστος, θα σε κάψει ο Θεός. Σε άλλη περίπτωση, να φύγεις από την Κύπρο, ρεζίλ, θα γίνουμε, τι θα πει ο κόσμος, μην τολμήσεις να πεις τίποτα σε κανένα. Κάποιον άλλον παιδί, νομίζω 20 χρονών, 21 χρονών, του λένε τι σου έλειψε, πες μου, σε στείλαμε στην Αγγλία να σε παρασύρουν οι τιούτοι, έκανες και να... Η λέξη τιούτοι είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται στην Κύπρο, προσβλητική λέξη, για να χαρακτηρίσει ανθρώπους με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Του στείλει τόσο βρώμικο να πούμε ότι είναι ομοφιλόφιλοι ή ότι έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά είμαι η τέτοιοι. Μάλιστα. Και έχω ακούσει και χειρότερα από του παλιοπού, στον αέρα. Είναι απίστευτο. Έχω διαβάσει και κάτι άλλο. Κάποιος αθλητικογράφος στην Ελλάδα λέει: αφού ο γιος μου δεν βγήκε Παναθηναϊκός, οι αδελφοί όλα είναι καλά. Αν είναι δυνατόν. Και το ΕΣΟΥΡΟΥ φαντάζομαι δεν το είχε βάλει πρόστιμο γι' αυτό. Γιατί μιλάμε για ρητορική μίσους και ρητορική μίσους και προς την ομάδα, τους οπαδούς της ομάδας του Παναθηναϊκού, αλλά και ρητορική μίσους προς τους ομοφυλόφιλους άνδρες. Δηλαδή το παρουσίαζε σαν είναι κάτι πολύ άσχημο, κάτι πολύ. Στην ουσία χρησιμοποιούσε το δεύτερο για να δείξει πόσο άσχημο θεωρούσε το πρώτο. Απέσιο πράγμα, αν είναι δυνατόν. Και όμως είναι δυνατόν στην Κύπρο και στην Ελλάδα του 2020. Μάλιστα. Έχει και άλλα θέκλα. Τώρα βλέπω μια κοπέλα, η οποία η μητέρα την πίεσε να βγει ραντεβού με κάποιον άντρα. Είναι ομοφυλόφιλη κοπέλα. Ακριβώς. Φυσικά δεν δούλεψε και τη χαστούκησε μετά, με αποτέλεσμα να σπάσει τα δόντια της. Της έρχεται σπάσει τα δόντια, μάλιστα. Και πατέρας επίσης πίεσε τον γιο του να παντρευτεί και τον απειλήσε ότι αν δεν το κάνει θα τον πετάξει έξω από το σπίτι. Επίσης πλήρωσε κοπέλα να κάνει σεξ μαζί του με το ζόρι. Φυσικά δεν είναι βιασμός αυτό το πράγμα. Ναι, δεν είναι παρακίνηση του παιδιού σου σε βιασμό? Ακριβώς. Βιασμός, ψυχής και σώματος αυτός. Σεξουαλική κακοποίηση, βασικά. Είναι σεξουαλική κακοποίηση. Βεβαίως. Και το χειρότερο είναι ότι υπάρχει και συνωμοσία. Δηλαδή, υπάρχουν μανάδες, πατεράδες που προσλαμβάνουν τους αδελφούς και τις αδελφές ενάντια στο ΛΟΑΤ άτομο. Εκεί να δεις τι γίνεται. Δηλαδή, έχουν flying monkeys κάποιες φορές, υπτάμενους πυθίκους γύρω τους, που είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν για τους ναρκισσιστές. Έχουν υπτάμενους πυθίκους τα άλλα τους παιδιά, οι φίλους του. Αυτό είναι σκρό. Δηλαδή, νιώθεις ότι όλη σου η οικογένεια σε απορρίπτει.
πολύ σωστά. Και μπορείς να φανταστείς τι νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και λέω και σε αυτούς τους ακροατές που μας βλέπουν τώρα που μας παρακολουθούν, αν ήσουν εσύ στη θέση αυτών των περιπτώσεων που έχω αναφέρει, πώς θα ένιωθες. Και μιλάμε για αληθινά περιστατικά, πραγματικά περιστατικά, όχι βγαλμένα από τη φαντασία μας ή από τη βιβλιογραφία. Μιλάς για περιστατικά που αντιμετωπίζεις τώρα στο γραφείο σου. Αντιμετωπίζω από τον Οκτώβριο του 2019 στο γραφείο μου. Και μπορείς να φανταστείς τα συναισθήματα του παιδιού ή του έφηβου, δουλεύω με άτομα πάνω από 18 χρονών, έχουν έναν κοκτέιλ συναισθημάτων με δηλητήριο, ενοχές, ντροπή, θυμό, κατάθλιψη, νάρκος, φόβο, απογοήτευση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ πληγωμένοι και σκέφτονται, είμαι ανώμαλος, απογοήτευσα τους γονείς μου, φταίω, έκανα λάθος που το είπα κλπ. Δηλαδή εσωτερικεύουν αυτή την άποψη που έχουν οι γονείς τους για τους ίδιους και για τους ΛΟΑΤ ανθρώπους, τον εσωτερικεύουν και μπορεί να σκεφτούν ότι φταίω ή απογοήτευσα τους γονείς μου ή είμαι όντως ανώμαλος. Και Χάρη, δεν ξέρω αν συμφωνείς, νομίζω μια από τις πιο δύσκολες μορφές ομοφοβίας είναι όταν ο ίδιος ομοφιλόφιλος άνθρωπος φοβάται την ομοφιλοφιλία. Γιατί μπορεί να συμβεί. Δηλαδή η εσωτερήκευση αυτής της κοινωνικής αφήγησης ότι όποιος δεν έχει ετεροσεξουαλικό, ετεροφιλόφιλο σεξουαλικό προσανατολισμό είναι ανώμαλος, αν το εσωτερικεύσεις, τότε είναι η χειρότερη μορφή ομοφοβίας γιατί στρέφεις ενάντια στην ίδια σου τη φύση. Εγώ έχω μεγάλη ένσταση με τον όρο φύση και παραφύση που χρησιμοποιείται. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανιστόρητοι και δεν έχουν γνώσεις φυσιολογίας ανθρώπινης ιστορίας, ιστορικής ανθρωπολογίας και γνώσεις γενετικής και ιατρικής, δεν γνωρίζουν ότι κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται και είναι στη φύση τους η έλξη από το ίδιο φύλο. Δεν το γνωρίζουν. Και θεωρούν αυθαίρετα ότι στη φύση είναι μόνο οι ετεροφιλόφιλοι άνθρωποι. Και ότι οι ομοφιλόφιλοι άνθρωποι είναι αφύσικοι. Ενώ στην πραγματικότητα είναι, εάν έχεις γεννηθεί ομοφιλόφιλος, είναι η φύση σου να είσαι ομοφιλόφιλος. Αν έχεις γεννηθεί ετεροφιλόφιλος, είναι η φύση σου να είσαι ετεροφιλόφιλος. Άρα δεν χωράει ανομαλία πουθενά. Ίσα-ίσα, αν εξαναγκάζεις έναν άνθρωπο που ελκύεται από άτομα του ίδιου φύλου να παντρευτεί άτομο του άλλου φύλου, του αντίθετου φύλου, ή να δημιουργήσει σχέση με, ή να κάνει ερωτική επαφή με άτομο του αντίθετου φύλου, στην ουσία το βάζει να κάνει μια ανομαλία. Δεν ξέρω, εμένα είναι τούτη η ένσταση μου, Χάρη μου, με ενοχλεί πάρα πολύ. Και τι μας γράφεις στη συνέχεια, βλέπουμε ότι έχει κάνει σημειώσεις φυσικά ο Χάρης πάλι, οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Ναι. Έχεις... τώρα το παίρνεις λίγο χιουμοριστικά, λες, ο γιος σου είναι γκέι, κατάστρεψέ τον. Ο γιος είναι γκέι, κατάστρεψε το, μα πώς είναι δυνατόν, γιατί να σου τύχε σε ένα τέτοια συμφορά, γιατί να σου βγει το παιδί σου ανώμαλο, όπως το λες, μην ανησυχείς. Σαν γονιός έχεις τη δύναμη, στο χέρι σου είναι να καταστρέψεις το παιδί σου, είναι απλό. Πες του ότι όλα αυτά είναι ανομαλίες, ότι θα χαλάσει τη ζωή του, ότι θα καταλήξει μόνος και απομονωμένος από τους πάντες, ότι αν δεν κόψει τις ανομαλίες και δεν παντρευτεί σαν κανονικός άντρας, θα πάει χαράμιν όλη η ζωή του. Δεν σε ακούει, σου λέει ότι η ομοφιλοφιλία είναι φυσιολογική και ότι αν τον αγαπάς πρέπει να το δεχτείς όπως είναι. Είπαμε, σαν γονιός έχεις δύναμη, κλάψε απαρηγόρητος και απείλησε να πέσεις από τον μπαλκόνι. Κάν του πόλεμο νεύρο, κάνε τον να αυτοκτονήσει, μπορείς. Δηλαδή είναι μια ειρωνική κουβέντα που απευθύνεις προς τους γονείς οι οποίοι είναι απορριπτικοί προς τα παιδιά τους. Δηλαδή τους μιλάς ειρωνικά και τους λες, βασικά περιγράφεις τις χειριστικότητες και την ψυχική βία που μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι ομοφοβικοί γονείς για να κάνουν ζημιά στα παιδιά τους. Τι άλλο μπορεί να κάνουν όμως? Δυστυχώς μπορεί να κάνουν πάρα πολλά. Υπάρχουν διάφορες ενέργειες για τη σωτηρία και θεραπεία του άρρωστου ομοφιλόφιλου. Άρρωστο μυαλό του εκείνου που θα το σώσει και το θεραπεύσει. Ναι. Μάλιστα, δυστυχώς. Το σέρνουν από γιατρό σε γιατρό, ίσως και σε medium. Έχω ακούσει μια περίπτωση στην Κύπρο από γνωστό μου. Από προσωπικές μου εμπειρίες έχω δει δύστυχους γονείς γεμάτους απελπισία, αναπογοήτευση για το κακό που τους βρήκε. Και δεν είναι λίγες φορές που μια μητέρα είχε φέρει το γιο της κρυφά από τον πατέρα, γιατί αν το μάθει εκείνος θα την σκοτώσει. Και εγώ λέω, μα τι γονείς είναι αυτοί, τι γονείς είναι. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη φάση. Οι εφηβοί έχουν ανάγκη τους γονείς. Και κανονικά πρέπει να είναι βοηθητικοί, να ενημερώνουν, να υποστηρίζουν για το σεξουαλικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Έτσι η βία οδηγεί σε βία. Ο εφηβός γίνεται εσωστρεφής, μοιράζεται δύσκολα τα συναισθήματα του συνήθως.
copy-paste της βίας, δηλαδή μπορεί να γίνει και ο έφηβος βίος, και βγάζουν οι γονείς στην κοινωνία άτομα που εκφράζουν το θυμό τους μέσω επιθετικών συμπεριφορών και έχουν δυσκολίες κοινωνικής ένταξης και προσαρμογής. Να σε διακόψω λίγο εδώ, Χάρη μου. Σου λέω, εγώ δεν είμαι ειδική σε τέτοια θέματα. Έχω πάρα πολύ αγάπη και ενδιαφέρον. Αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά και τους ανθρώπους με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, γιατί θεωρώ ότι είναι ανήκουν στις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που δέχονται bullying, που δέχονται ψυχική και σωματική βία, και αγαπώ πολύ τους ανθρώπους που είναι θύματα. Όχι, δεν επιλέγουν να είναι θύματα, επιλέγει η κοινωνία για αυτούς να είναι θύματα. Πολλές φορές ακούγεται η συζήτηση, μπορεί να πει κάποιος το γιο του, για παράδειγμα, να μην γίνεις γκέι, σαν πως και μπορεί να επιλέξει κάποιος να γίνει ή να μην γίνει, γιατί άμα γίνεις, θα είσαι σαν εκείνον που είναι κραγμένος. Και όταν λένε κραγμένο, εννοούν ένα πρόσωπο το οποίο να έχει μια συμπεριφορά αντιδραστική προς την κοινωνία, η οποία για μένα, χωρίς να γνωρίζω, είναι η copy-paste βία. Δηλαδή, σου κάνουν bullying μεγαλώνοντας επειδή είσαι ομοφυλόφιλος, αντιγράφεις το pattern, το μοτίβο, και κάνεις και εσύ πίσω με το δικό σου τρόπο την αντίδρασή σου. Δηλαδή, αυτό που φοβούνται ότι θα πάθει το παιδί τους, το προκαλούν ήδη. Δηλαδή, αν καταβαραθρώσεις τη σχέση του παιδιού με τον εαυτό του, την αυτοεκτίμηση του, την αυτοεικόνα του, και το κάνεις να αμφιβάλλει και για τη λογική του και για το ότι είναι ok, θα το κάνεις σίγουρα να δυσκολεύεται κοινωνικά να ενταχθεί και να προσαρμοστεί, αλλά αν μπορεί να το κάνεις να είναι και αυτό καταστροφικό. Γιατί όντως κάποιες συμπεριφορές είναι αυτοκαταστροφικός. Και τι ωραίο αυτό που γράφεις με τα σακούλα, με τούλες. Ναι, βασικά ο ΛΟΑΤ γίνεται η σακούλα με του απορριπτικού πατέρα ή μητέρα για να κάνει τον εμετόν του. Έτσι γίνεται στο τέλος, έτσι το βλέπω εγώ. Είναι λυπηρό, αλλά γίνεται. Και σε αυτή την περίπτωση, παλιά είχα κάνει κάποιες ερωτήσεις σε μια ομοφοβική μητέρα. Της λέω, τι πιστεύεις ότι προκάλεσε, ήρθε μόνη της στο γραφείο μου. Της λέω, τι πιστεύεις ότι προκάλεσε την ετεροφιλοφιλία σου. Της λέω, πότε και πώς αποφάσισες για πρώτη φορά ότι ήσουν ετεροφιλόφιλη. Είναι πιθανόν, της λέω, η ετεροφιλοφιλία σου να είναι απλά μια φάση. Αν η ετεροφιλοφιλία σου ήταν φυσιολογική, γιατί ένας μεγάλος αριθμός ψυχικά στενών είναι ετεροφιλόφιλος. Δηλαδή ανέστρεψε τις ερωτήσεις που έδωσε ο ομοφυλόφιλος και τέλειο. Τη λέω, σε ποιον έχετε αποκαλύψει την ετεροφιλοφιλία σας, πώς αντέδρασα. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία της πλειονότητα εκείνων που κακοποιούν τα παιδιά είναι ετεροφιλόφιλοι, 95%. Της λέω, πραγματικά ασφαλές να εκθέτεις τα παιδιά σου σε ετεροφιλόφιλους δασκάλους. Και μετά στο τέλος της είπα, εντάξει, άλλαξε 100 χρώματα. Της λέω, ποτέ με έναν άτομο του ίδιου φίλου, πώς ξέρεις ότι δεν θα το πρόβλημα. Δηλαδή, Χάρη, εσύ γύρισες τις ερωτήσεις, ανέστρεψες τις ερωτήσεις που έκανε αυτή στο γιο της και τις έκανες την ίδια, και πώς αντέδρασε. Έφυγε. Έφυγε. Επλήρωσες εσύ τουλάχιστον. Όχι. Την πλήρωσα εγώ. Την πλήρωσα εγώ. Την πλήρωσες, τι εννοείς. Την πλήρωσα με τις ερωτήσεις μου. Ναι, ναι. Της λέει, λέει στη μάνα τώρα ο Χάρης, τη μάνα την ομοφοβική. Τι πιστεύετε ότι προκάλεσε την ετεροφιλοφιλία σας. Πότε και πώς αποφασίσατε για πρώτη φορά ότι ήσασταν ετεροφιλόφιλοι. Είναι πιθανό η ετεροφιλοφιλία σας να είναι απλώς μια φάση. Πώς λένε στα παιδιά, η ομοφιλοφιλία είναι απλώς μια φάση. Αν η ετεροφιλοφιλία είναι φυσιολογική, γιατί ένας μεγάλος αριθμός ψυχικά στερών ετεροφιλοφιλοί. Σε ποιον έχετε αποκαλύψει την ετεροφιλοφιλία σας, πώς αντέδρασα. Πολύ καλό. Η μεγάλη πληρότητα εκείνων που κακοποιούν παιδιά είναι ετεροφιλόφιλοι. 95% θεωρείται πραγματικά ασφαλές να εκθέτετε τα παιδιά σας σε ετεροφιλόφιλους δασκάλους. Εάν δεν έχετε κοιμηθεί ποτέ με ένα άτομο του ίδιου φίλου, πώς ξέρω ότι θα το προτιμούσατε. Γιατί λένε πολλές φορές, είναι που δεν έχεις πάει με κοπέλα γέ μου και νομίζεις πως είσαι ομοφιλόφιλος. Αν πας με κοπέλα, θα καταλάβεις ότι είσαι ετεροφιλόφιλος. Ή η κόρη μου είναι που δεν έχεις πάει με άντρα και δεν έχεις καταλάβει ότι είσαι. Wow, πολύ έξυπνο αυτό, Χάρη. Μπράβο. Εδώ θα ήθελα να πω ότι η οικογένεια έχει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων και όλες αυτές οι ανεπιθύμητες τιμωρητικές και τραυματικές αντιδράσεις από γονείς και φροντιστές έχουν τόσο αρνητική επίδραση στις συμπεριφορές κινδύνου αλλά και την ψυχική υγεία του εφήβου, του παιδιού.
Και μου έχει γίνει, μου έχει τηλεφωνήσει κάποια μητέρα 19 χρόνια, για να μου ζητήσει να τον αλλάξω και να μου δώσει όσα λεφτά ζητήσω. Θα μπορούσα να τη πω ναι και να αγοράσω σπίτι στον Πρωταρά. Και λέω στο τηλέφωνο, κυρία μου, ο γιος σας είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Σας προτείνω να έρθετε εσείς να κάνετε ψυχοθεραπεία για να μην βασανίζεστε ούτε εσείς, αλλά και να βασανίζετε το παιδί σας. Για να είμαστε όμως δίκαιοι, Χάρη, η αλήθεια είναι ότι παλιότερα, πολύ παλιότερα, υπήρχαν ψυχίατροι και στην Αμερική και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, στην Κύπρο δεν είχε κάποιο ψυχίατρος τότε, οι οποίοι όντως έκαναν εντός αγωγικών θεραπείες μεταστροφής. Και δυστυχώς σήμερα υπάρχουν και ιερείς συγκεκριμένοι στην Κύπρο οι οποίοι κάνουν θεραπείες μεταστροφής. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι που φταίνε για το ότι ο κόσμος έχει αυτή την ιδέα ότι μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να πάει στο ψυχίατρο να κάνει θεραπεία, στο ψυχολόγο να κάνει θεραπεία. Και μάλιστα είχα κάνει ένα βίντεο στο κανάλι, δεν ξέρω αν το είδες, με ένα παιδί ο οποίος μίλησε με καλυμμένη την ταυτότητα και είπε για τη δική του εμπειρία που είχε με έναν ιερέα σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Κύπρου, που μάλιστα λέει τους έστελνε αρκετούς νεαρούς άνδρες να πάνε σε κάποιον ιατρό, ο οποίος τους έδινε ορμόνες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δηλαδή μιλάμε για πολύ σκανδαλιστικά πράγματα στην εποχή μας. Δηλαδή για να σου το ζητήσει αυτό κάπου το έχει ακούσει. Και κάποιοι καπηλεύονται την κατάσταση και παίρνουν χρήματα κάνοντας εγκλήματα. Δηλαδή δεν υπάρχει επιστήμονας που να είναι όντως επιστήμονας, που να προσπαθεί να κάνει θεραπεία μεταστροφής. Ήδη έχει πάνω από 40 χρόνια που έχει βγει από τον DSM η ομοφιλοφιλία ως ψυχική διαταραχή και ήδη έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο στην αναγνώριση και της φύσης των ανθρώπων. Έχει εξελιχθεί τόσο πολύ η επιστήμη και η κοινωνία μας που δεν είναι τραγικό να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που να καλούνται γιατροί, να καλούνται ιερείς που να προσπαθούν να κάνουν τέτοια πράγματα. Αναρωτιούμε τι γίνονται όλοι αυτοί οι συνανθρώποι μας στα 30, 40, 50. Βλέπω ανθρώπους τώρα ΛΟΑΤ στα μεταξύ 30 και 45 με πολλά κατάλοιπα από τους απορριπτικούς γονείς μέχρι σήμερα. Είναι απίστευτο. Και το τι βλέπω είναι ότι όταν κάποιος μεγαλώσει σε έτσι απορριπτικό περιβάλλον, μαθαίνει να αρκείται στα λίγα, έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, να παλεύει μόνιμα για την αποδοχή, να φοβάται μόνιμα την απόρριψη, να εστιάζει στα θέλω και στις απόψεις των άλλων και να μειώνει τα δικά του. Ή έχω δει ανθρώπους να προσπαθούν να προσφέρουν συνέχεια και να νιώθουν ότι πρέπει να αποδεικνύουν την αξία τους χωρίς ποτέ βέβαια να είναι αυτόν ικανοποιητικό. Δηλαδή μπορεί να γίνουν people pleasers οι λεγόμενοι, οι άνθρωποι που να μπαίνουν σε συνεξαρτητικές σχέσεις. Δηλαδή αν βρεθεί κάποιος που να τους δείξει έστω και λίγη αγάπη, επειδή ήδη τους οι γονείς που το φυσιολογικό και το αναμενόμενο ήταν να τους περιβάλλουν με αγάπη, δεν τους έχουν αγαπήσει σχεδόν καθόλου, να αρκούνται στα λίγα. Έχεις κάποια στοιχεία από έρευνες να μας πεις, Χάρη, για το τι προβλήματα μπορεί να πάθει κάποιος από την αντίδραση των γονιών, την αρνητική αντίδραση των γονιών στο coming out? Ναι, έχω ψάξει κάποιες έρευνες και έχω βρει. Η αντίδραση των γονιών μπορεί να πυροδοτήσει ψυχολογικά προβλήματα. Μια έρευνα που έγινε από την Παιδιατρική Εταιρεία Αγγλίας είχαν βρει ότι υπάρχει ψηλότερο ποσοστό προβλημάτων υγείας και ψυχικής υγείας σε φίλους ΛΟΑΤ από ότι στην ετεροφιλοφιλική νεολαία. Μια άλλη έρευνα από το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο είχαν βρει ότι οι ενήλικες ΛΟΑΤ που ανέφερα ψηλά ποσοστά γονικής απόρριψης στην εφηβεία τους ήταν 8 φορές πιο πιθανόν να αναφέρουν ότι είχαν επιχειρήσει αυτοκτονία και 6 φορές πιο πιθανόν να αναφέρουν ψηλά επίπεδα κατάθλιψης. Και αυτό δεν συνδέεται με το ότι είναι ομοφιλόφιλοι, συνδέεται με το ότι έχουν ψηλό ποσοστό απόρριψης από τους γονείς τους. Δηλαδή ένα παιδί ομοφιλόφιλο που δεν το απορρίπτουν οι γονείς του, δεν κινδυνεύει να έχει θέματα ψυχικής υγείας. Αυτές οι μελέτες έχουν εντοπίσει στην απόρριψη. Ψηλά ποσοστά γονικής απόρριψης. Έχουμε ευθύνη να αποδεχθούμε τα παιδιά μας όπως έχουν γεννηθεί. Με το σχολείο τι γίνεται? Το σχολείο κάποιες φορές είναι ναρκοπαίδιο. Υπάρχουν αρνητικά σχόλια, λεκτική, σωματική παρενόχληση, ακόμα και βία ή σεξουαλική παρενόχληση. Και έχει γίνει μια έρευνα η οποία βρήκαν ότι 85% των ατόμων που έχουν συμμετάσχει ακούει τη λέξη γκέι να χρησιμοποιείται με αρνητικό τρόπο. Ως βρισιά δηλαδή. Όχι ως διαχωρισμός, ως βρισιά. Μάλιστα. Όχι ως επίθετο. Ναι. Χρησιμοποιούν άλλες λέξεις που δεν θα ήθελα να τις αναφέρω. Ναι. Τώρα, και 96% να αναφέρει ότι είχε ακούσει σχόλια για μαθητές που δεν συμπεριφέρονται με αρκετά αντρικό τρόπο.
Άλλη ιστορία τούτη που το φύλο συνδέεται με το σεξουαλικό προσανατολισμό, η έκφραση του φύλου με το σεξουαλικό προσανατολισμό, που δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει έναν πολύ αντρουά τρόπο συμπεριφοράς και να είναι κάργα ομοφιλόφιλος, και κάποιος άλλος να έχει έναν λεπτεπίλεπτο τρόπο συμπεριφοράς και να είναι κάργα ετεροφιλόφιλο. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Μια σχέση. Είναι στερεότυπα. Είναι στερεότυπα αυτά, ναι. Στερεότυπα. Επίσης η ίδια έρευνα είχε βρει ότι ένα στα τρία παιδιά έχει πέσει θύμα σωματικής βίας ή παρενόχλησης με αφορμή των σεξουαλικών του προσανατολισμού ή την ταυτότητα φύλου, ενώ αντίστοιχο ποσοστό έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση. Παναγία μου, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Η σεξουαλική παρενόχληση στο σχολείο και στο στρατό, χάρη στην Κύπρο. Ε. Και στο στρατό πάνε πολύ μικρά τα παιδιά, πάνε 18 ετών στο στρατό. Έχουμε διαβάσει και εδώ στο κανάλι ιστορίες παιδιών που έχουν δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση στο στρατό και κυρίως από μεγαλύτερους ή από εργαζόμενους στο στρατό. Μιλάμε για πολύ άσχημο πράγμα. Θέλω να προχωρήσω. Έχει και χειρότερα. Και αυτό που λένε αρκετές γονέων αυτοκτονίες παιδιών. Και είχα διαβάσει μια πρόσφατη έρευνα του Υπουργείου Παιδείας της Βόρειας Ιρλανδίας που βρήκε ότι τα παιδιά που είναι λεσβίες, gay, transsexual έχουν 5 φορές περισσότερες πιθανότητες να χρειαστούν φάρμακα για κατάθλιψη, 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να προκαλούν αυτοτραυματισμού και τουλάχιστον 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας. Μπορεί κάποιος όμως να σου πει να, γι' αυτό δεν θέλω να είναι το παιδί μου διαφορετικό, επειδή θα έχει αυτά τα προβλήματα. Τι κρύβεται πίσω από κάθε αυτοκτονία ενός γκέι παιδιού, το ότι είναι γκέι ή ο γονιός που το απορρίπτει? Πίσω από κάθε αυτοκτονία ενός γκέι παιδιού που γίνονται και αυτοκτονίες, δηλαδή υπάρχουν έφηβοι που τα καταφέρνουν να δώσουν τέλος στη ζωή, ένας γονέας. Και επίσης, μια άλλη έρευνα που έχω διαβάσει είναι παιδιά που απορρίπτονται από τους γονείς, έχουν ψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών, κατάθλιψης, επικίνδυνου σεξ, χρήσης ναρκωτικών, σε σύγκριση με γκέι παιδιά που η οικογένεια τους τα αποδέχεται. Λέει μια έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2019. Όταν αποκλεί κάποιος, ένας γονιός, ένα γκέι παιδί από τις δραστηριότητες της οικογένειας, επειδή είναι γκέι, οι πιθανότητες να αποπειραθεί να αυτοκτονήσει είναι 9 φορές ψηλότερες. Δηλαδή, αν του πει εσύ δεν θα έρθει να τρως μαζί μας, δεν θα τρως στο τραπέζι μας γιατί είσαι ομοφιλόφιλος. Δεν θα έρθει μαζί μας που θα πάμε σε αυτή την επίσκεψη γιατί είσαι ομοφιλόφιλος. Δεν θα έρθει το ταξίδι μαζί μας. Αχ, τι έχεις να πεις σε αυτούς τους εφήβους, Χάρη μου? Αν μας βλέπουν έγκλη, θα τους πω ότι. Θα μας δουν. Έχουμε πολλούς στο κανάλι. Θα μας δουν. Δεν φταίς εσύ. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σε βρήσει, να σε υποτιμήσει, να ασκήσει βία πάνω σου, ψυχολογική ή σωματική. Ό,τι και αν έχεις κάνει, ό,τι και αν είσαι, δεν έχουν κανένα δικαίωμα, ούτε ηθικά, ούτε νομικά. Για αυτήν την απαράδεκτη συμπεριφορά φταίνε οι ίδιοι οι γονείς. Μόνο αν το πιστέψεις αυτό, θα μπορέσεις να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Οι γονείς δεν θέλουν πάντα το καλό μας. Κάποιους γονείς τους νοιάζει περισσότερο το δικό τους καλό. Και ό,τι και να λένε στα λόγια, οι πράξεις τους είναι που μετράνε. Μπορεί να σου λένε το κάνω από αγάπη αυτό, αλλά κάνει μια πράξη κακίας και μίσους. Μάλιστα. Μπορεί να λένε ότι αγαπούν το παιδί τους, αλλά να ασκούν βία ψυχολογική ή σωματική, η αγάπη τους δεν αρκεί. Η αγάπη πρέπει να συνοδεύεται από σεβασμό. Διαφορετικά, ο ισχυρισμός πως ό,τι κάνουν, το κάνουν για το δικό σου καλό, δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια γελία δικαιολογία. Είναι περισσότερο για το δικό τους το καλό. Και το τι λέω στους έφηβους που μας βλέπουν τώρα, να μην το ανεχτούν, να μην το ανεχτούν, το επαναλαμβάνω 10 φορές. Όταν υπάρχει συστηματική υποτίμηση, απόρριψη, εκμετάλλευση, αποθάρρυνση, απομόνωση ξύλων κλπ. Επειδή μας βλέπουν και από την Ελλάδα, υπάρχει το χαμόγελο του παιδιού, η Εθνική Γραμμή SOS το 1056, το οποίο λειτουργεί όλον τον χρόνο, 24 ώρες, ανώνυμα. Και στην Κύπρο υπάρχει βία στην οικογένεια, που είναι το 1440. Ευχαριστούμε, Χάρη. Κινηματογράφο θεραπεία, λες εδώ, ε? Ναι. Δίνω όλες ταινίες στους ΛΟΑΤ πελάτες και στους γονείς. Πες μας να δω. Πολλές φορές δίνω ταινίες στους γονείς ή τα παιδιά και κάποια ταινία που θα πρότεινα σε γονείς που έχουν ΛΟΑΤ έφηβον ή έφηβοι είναι το Prayers for Bobby. Είναι μια ταινία του 2009. Είναι βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Bobby Griffith, ο οποίος αυτός ο έφηβος αυτοκτόνησε επειδή οι θρήσκοι και οι γονείς του προσπαθούσαν επί χρόνια να το θεραπεύσουν. Και οι γονείς βασικά, η μητέρα του, θεωρούσαν ότι έπρατσαν το σωστό, ότι έσωσαν την ψυχή του
Και αυτή είναι μια πολύ καλή ταινία που την έχω δώσει και στην Κύπρο και στη Γαλλία, στα γαλλικά. Θα βοηθήσει πολύ τα παιδιά να ανοιχτούν στους γονείς, αλλά και τους γονείς να καταλάβουν τι... Νομίζω μπορεί να δουν αυτή την ταινία μαζί με τους γονείς τους. Με όσο θέλετε να δούμε αυτή την ταινία μαζί και στον απόϊχο της ταινίας να μιλήσουν. Μάλιστα. Θα τους βοηθήσει. Ναι, και αυτό που λέω τώρα, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν οι γονείς έδειχναν κατανόηση και αποδοχή. Και εγώ λέω, αν είσαι πραγματικός γονιός, όσοι γονείς δεν μπορούν να το χωνέψουν την ομοφιλοφιλία του γη της κόρης τους, τόσο στην ουσία δημιουργούν ψυχολογικά προβλήματα στους ίδιους, αλλά και στα παιδιά τους και πολλές φορές χάνουν το παιδί τους, δυστυχώς. Αχ, τι έχεις να πεις στους γονείς, Χάρη μου, γράφεις εδώ ανακοίνωση, γονείς δώστε προσοχή, SOS. Ποια είναι τα SOS? Το πρώτο είναι η ομοφιλοφιλία δεν είναι πάθηση, δεν είναι αρρώστια, δεν είναι μια άλλη μορφή σεξ, είναι μια άλλη μορφή αγάπης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Χάρη, γιατί νομίζουν κάποιοι ότι έχει να κάνει με το σεξ μόνο η ομοφιλοφιλία. Δηλαδή ότι είναι καθαρά σωματικό πράγμα, έχει να κάνει μόνο με το σεξ. Πρέπει να το τονίσουμε, δεν είναι μια άλλη μορφή σεξ, μια άλλη μορφή αγάπης. Δεν είναι απαραίτητο να το... Όχι απαραίτητο, ενώ όπως ερωτεύεται ένας άνθρωπος ετεροφιλόφιλος, μπορεί να είναι ερωτευμένος με κάποιον και να μην έχει καθόλου το σεξουαλικό κομμάτι στο μυαλό του ή μια σχέση να είναι πλατωνική, το ίδιο και με τους ομοφιλόφιλους ανθρώπους. Κυρίως είναι συναισθήματα αγαπητικά, όχι σεξουαλικές πράξεις. Πολύ σωστά. Γιατί οι πολύ ομοφοβικοί άνθρωποι εκχυδαίζουν τους έρωτες των ΛΟΑΤ ανθρώπων. Τους θεωρούν ότι είναι μόνο σωματική ένωση και δεν υπάρχει καθόλου ψυχική σύνδεση. Και δεν είναι αποτέλεσμα λάθος διαπαιδαγώγησης, γιατί πολλοί γονείς νιώθουν ενοχές. Λοιπόν, η αποκάλυψη ενός παιδιού ότι είναι ομοφιλόφιλο δεν είναι μια φάση που θα περάσει. Και δεν είναι μια φάση που θα περάσει. Χάρη μου, πόσο έτοιμη νιώθεις ως ειδικός, πώς είναι οι Κύπροι και οι Έλληνες γονείς για το coming out ενός παιδιού στην εποχή μας? Θα ήθελα να μιλήσω ότι στην Κύπρο είμαστε σαν τη Βόρεια Κορέα, την οποία σίγουρα τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Το κράτος... Βόρεια Κορέα είναι στην Κύπρο. Ναι, το κράτος τη Βόρεια Κορέα απαγορεύει κάθε αναφορά γύρω από το θέμα, με αποτέλεσμα πολλοί Βορειοκορεάτες να μην ξέρουν καν ότι υπάρχουν ΛΟΑΤ, παρά μόνο όταν αυτομολούν στην Νότια Κορέα. Έτσι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, η θρησκεία, ο συντηρητισμός και οι κλειστές κοινωνίες έκλειναν τα στόματα. Ή μάλλον έκλειναν κάποια στόματα. Σίγουρα σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα, τουλάχιστον στο χαρτί, τουλάχιστον στα χαρτιά. Να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούν ομοφοβικοί άνθρωποι και λένε είναι της μόδας να είσαι γκέι. Γιατί παλιότερα, πριν 50 χρόνια, είχε έναν το κάθε χωριό και τώρα έχει πολλούς. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι είναι της μόδας, έχει να κάνει με το ότι παλιότερα δεν επιτρέπει καθόλου η κοινωνία στους ανθρώπους να εκφράσουν ελεύθερο σεξουαλικό τους προσανατολισμό, ενώ τώρα τους επιτρέπει. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απλά να πούμε ότι παρόλο που δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το μέγεθος των ΛΟΑΤ στην Κύπρο, σχετικές έρευνες δείχνουν ότι είναι περίπου 85.000 ανθρώποι προσδιορίζονται ως ΛΟΑΤ. Είναι μια έρευνα που έγινε το 2016. Μάλιστα. Και σύμφωνα με την ίδια έρευνα, την τελευταία πάλι το 2016, η Κύπρος είναι μια χώρα η οποία χαρακτηρίζεται από στάση μης αλλοδεξίας απέναντι στα ΛΟΑΤ άτομα. Και τι γίνεται στην Κύπρο, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ΛΟΑΤ άτομων στην Κύπρο, δηλαδή 9 στους 10 από την ίδια έρευνα, ανέφερε ότι δεν αποκάλυψαν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή ταυτότητα φίλου σε άλλους, ώστε να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Δηλαδή έμενα μέσα στην ντουλάπα για να μην δεχθούν, bullying, να μην δεχθούν κοινωνικών εκφοβισμών ή ψυχικών εκφοβισμών από τους γονείς τους κλπ. Πόσο αντισεκατό του πληθυσμού είναι το 85.000? 85.000 νομίζω είναι το 10%. 10%. Δηλαδή, τούτο που λέγεται για το 10% σαν ισχύ, δηλαδή, σαν μέσα από την έρευνα να έχει αποδειχθεί στη δική μας την περίπτωση. Τυχαία που λέγεται αυτός ο αριθμός για το 10%. Νομίζω βασισμένο μόνο σε στατιστικές, δεν είναι? Είναι βασισμένο ο αριθμός που οι 85.000 έχει γίνει έρευνα. Λέω ότι λέγεται γενικά για την ανθρώπινη φύση, για τους ανθρώπους, ότι ένας στους 10 ανθρώπους γεννιέται με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Και λέει ότι αυτό παρατηρείται σε όλες τις χώρες του κόσμου, άρα έρχεται να συνηγορήσει με το γενετικό παράγοντα. Γιατί ένας βασικός λόγος
που οι ομοφοβικοί άνθρωποι επιτίθενται στους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή, είναι ότι είναι επιλογή. Λέει γεννιέσαι, γίνεσαι. Και σημαντικό πράγμα να το τονίσουμε το στοιχείο ότι υπάρχουν και στατιστικά δεδομένα ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι παρόμοια τα ποσοστά, το οποίο ενισχύει την άποψη της γενετικής προδιάθεσης. Ναι. Λες εδώ ότι οι Κύπροι γονείς είναι πιο πιθανό να δεχθούν την ομοφιλοφιλία της κόρης παρά του γιου, σοβαρά? Ναι, είχε γίνει μια μελέτη του Ιατρικού Κέντρου Σεξουαλικής Υγείας, συλλογή δεδομένων για 8 χρόνια. Η ανδρική ομοφιλοφιλία είναι πιο ταμπού. Άρα είναι λιγότερο πιθανό να γίνει αποδεκτή από την κοινωνία σε σύγκριση με την γυναικεία ομοφιλοφιλία. Και οι γυναίκες δεν θα βιώσουν την ίδια απόρριψη, την πίεση να αλλάξουν από τους φίλους την οικογένεια τους με τους ομοφιλόφιλους άντρες. Το νομίζω ισχύει και για άλλες χώρες, δεν είναι έτσι? Επειδή η ετεροφιλοφιλία έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τον ανδρισμό, την έκφραση του ανδρικού φίλου. Συνήθως έτσι είναι, συνήθως. Έχεις εδώ και κάποια δεδομένα από το Ευρωβαρόμετρο της Κύπρου το 2019. Πες, πολύ ενδιαφέροντα, διάβασμα στα να δούμε. Λοιπόν, το ποσοστό των Κυπραίων, των Κύπριων, που δεν θα νιώθουν άνετα με το παιδί τους, που βγαίνει ραντεβού με κάποιον, dating με κάποιον άνθρωπο, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα δεδομένα. Καταρχήν, το Ευρωβαρόμετρο είναι μια έρευνα που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα δεν θα νιώθαν άνετα. 44% αν έβγαιναν με κάποιον συνάνθρωπο μας παραπληγικό, 63% δεν θα νιώθαν άνετα αν έβγαινε με κάποιον μαύρο, 63% με Ασιάτη, 64% με Αθέων, με Εβραίων 68%, με Βουδιστή 70%, με Μουσουλμάνων 76% και άτομων του ίδιου φύλου 83%. Και το top είναι τρανς άτομων 84%. Άρα καλύτερα να βγεις με παραπληγικό, με μαύρο, με Ασιάτη, με Άθεο, με Εβραίο, με Κουβιστή, με Μουσουλμάνο, παρά να βγεις... Καλύτερα να βγεις με άτομο του άλλου φύλου, κατά τύπου, να μην έχει άλλο εθνότητα, δηλαδή οτιδήποτε διαφορετικό να το απορρίπτουν. Είναι πολύ ψηλό ποσοστό να απορρίψεις 83% και 84%. Wow. Ψηλό ποσοστό και σύγκριση με άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Αυτά τα ποσοστά είναι πολύ πιο χαμηλά. Δεν είναι, δηλαδή, η Κύπρος είναι από τις πιο ομοφοβικές χώρες, θα έλεγα, με κάποιες άλλες, Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία. Πολωνία τώρα γίνονται κάποιες αλλαγές πολύ ανησυχητικές εναντίον των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ανθρώπων. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν κινήματα φασιστικά σε όλη την Ευρώπη, είναι οι ακραία κινήματα, τα οποία υποστηρίζουν το abolishment, δηλαδή την απαγόρευση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχει ένας κίνδυνος, και στην Αμερική, ένας κίνδυνος επαναφοράς του μεσαίωνα. Μεσαιωνικών απόψεων και πρακτικών, και πάρα πολύ ανησυχητικών τούτων, τα οποία βαφτίζονται ως παραδοσιακά κινήματα, ότι επιστρέφουμε στην παράδοση μας, επιστρέφουμε στις ρίζες μας, επιστρέφουμε στις αρχές και αξίες μας. Και για εμάς τους Έλληνες ειδικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι στην αρχαία Ελλάδα η ομοφιλοφιλία δεν διωκόταν και δεν δεχόταν την ίδια αντιμετώπιση που δέχεται στη σημερινή εποχή. Mm-hmm. Εμείς οι Έλληνες επιστρέψουμε όντως στις ρίζες μας. Κατά κάπως διαφορετικές ρίζες όσο αυτό που φανταζόμαστε. Πίσω. Ωραία. Τι είναι η ομοφοβία, Χάρημα? Λοιπόν, ομοφοβία με απλά λόγια είναι εχθρικότητα και διακρίσεις απέναντι στα ΛΟΑΤ άτομα, λεκτικές και σωματικές επιθέσεις, αντιπάθεια. Η λέξη προέρχεται από την αγγλική homophobia, η οποία ετυμολογείται από τις ελληνικές λέξεις ομό, ο ίδιος, και φοβία. Και αυτό, θα έλεγα εγώ, έρχεται σε αντίθεση με το αγάπα των πλησίων σε αυτό. Θα ήθελα επίσης να πω πού οφείλεται η ομοφοβία. Βασικά είναι έλλειψη επαφής με τον άλλον, τον ξένον, τον οποίο θεωρούμε βρώμικο, φύσικο, υποδιέστερο, τρομακτικό κλπ. Και επίσης τη στηρίζουν πολλοί θεσμοί την ομοφιλοφιλία, όπως η Εκκλησία, το εκπαιδευτικό σύστημα. Όχι την ομοφιλοφιλία, την ομοφοβία. Την ομοφοβία, μάλιστα. Συγγνώμη, οι νόμοι, κάποιες φορές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και επίσης έχουν γίνει έρευνες που δείχνουν ότι ομοφοβικά άτομα έχουν χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, κοινωνικό στάτους, η θρησκοληψία, η έλλειψη επαφής με ομοφιλόφιλους και η έλλειψη παιδείας.
Χάρη μου, ποια είναι η δική σου εμπειρία από τη δουλειά που έχεις κάνει στη Γαλλία για αυτό το ζήτημα? Γιατί το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά όταν μιλούσαμε, όταν σε σύστησα στο κοινό, ότι έχεις δουλέψει στη Γαλλία με ανθρώπους ΛΟΑΤ. Ναι. Πώς είναι τα πράγματα στη Γαλλία? Στη Γαλλία σίγουρα είναι πολύ καλύτερα. Στην Κύπρο οι Γάλλοι είναι πιο ανεκτικοί, σίγουρα, ως προς την ομοφιλοφιλία και την έκφραση του στο κοινό. Το 19 έχει γίνει μια έρευνα το οποίο 85% δήλωσαν ότι ομοφιλοφιλία ήταν εντάξει, δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα, σε αντίθεση με το 1975, το οποίο το 24% είχε την ίδια άποψη. Θα ήθελα να δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία. Η αποποίηση της ομοφιλοφιλίας έγινε το 1791, το πρώτο Pride το 1981, το PAX, το οποίο είναι σύμφωνο συνδιώσης το 1999, η ΛΟΑΤΣ των στρατών από το 1999, η Οθεσία το 2013. Και επίσης το 2017 υπάρχει ποινή φυλάκισης για εγκλήματα τρανσοφοβίας. Και το 19 πέρσι έχει αλλάξει λέξη γονέας 1 και γονέας 2 και όχι μητέρα και πατέρα στα έντυπα αίτησης για την εγγραφή παιδιού στα σχολεία. Και το 2019 επίσης έγινε κάποια άλλη έρευνα υπέρ του γάμου ΛΟΑΤ, ήταν 85%. Άρα μιλάμε για όντως μια πολύ πιο προοδευτική και φιλελεύθερη κοινωνία αντί γαλλική κοινωνία. Είναι όντως έτσι στην πραγματικότητα? Είναι όντως έτσι, δεν είναι μόνο στα χαρτιά. Υπάρχουν συζητήσεις στην τηλεόραση, παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι άψοι γραφείς, υπουργοί. Ο Μακρόν έχει υπουργούς, έχει δύο νομίζω υπουργούς, που είναι ΛΟΑΤ. Υπάρχουν οργανισμοί, γιατροί, ταινίες με θέματα ΛΟΑΤ, τις οποίες δεν κόβουν τη σκηνή που ένας άντρας φυλά τον άλλον άντρα, όπως γίνεται στην Κύπρο. Υπάρχουν θέατρα, οργανισμοί επαγγελματικοί για αρχιτέκτονες, για γιατρούς, κλαμπς για κολύμβοι, δικηγόροι κλπ. Τι ανάγκη είχες τότε στη Γαλλία να δουλέψεις στο Le Refuge, εφόσον εντός καλά τα πράγματα? Κοίταξε, η ομοφοβία ζει και βασιλεύει παντού. Θα ήθελα να πω το Le Refuge είχα δουλέψει ως εθελοντής ψυχολόγος. Το Le Refuge είναι φιλοξενή και υποστηρίζει νέους ΛΟΑΤ από 18 με 25 χρονών, οι οποίοι απορρίπτονται από τους γονείς τους, δηλαδή τους πετούν έξω από το σπίτι επειδή είναι ομοφιλόφιλοι, τρανς, και αφισβητούν την ταυτότητα τους. Για παράδειγμα, αυτοί οι νέοι έχουν πάρα πολλά θέματα, μετατραυματικό στρες, άγχος, φοβίες, κατάθλιψη. Έχω δουλέψει με παιδιά τα οποία τους επετάξαν έξω κυριολεκτικά, δηλαδή με τα εσώρουχα. Αυτά τα παιδιά πολλές φορές κοιμούνται έξω στον δρόμο, είναι άστεγοι, μπορεί να μπλέξουν με ναρκωτικά, στην πορνεία. Είναι τραυματισμένα παιδιά και ζητούν βοήθεια από το Le Refuge. Συγκεκριμένα έκανα και συνεντεύξεις για να μπορέσουμε να δούμε με άλλους συναδέλφους αν θα μπουν στο... Υπάρχουν ειδικά διαμερίσματα τα οποία είναι μυστικά, δηλαδή δεν ξέρει κανένας που είναι, για να μπορέσουμε να τους προστατεύσουμε. Η λέξη Le Refuge σημαίνει το καταφύγιο στην ουσία. Πολύ σωστά. Ένας... καταφύγιο για τη βία στην οικογένεια, για γυναίκες που δέχονται βία στην οικογένεια. Το συγκεκριμένο καταφύγιο στη Γαλλία, στο Παρίσι, είναι για τους... Στο Παρίσι, δεν είναι? Εγώ έχω δουλέψει στο Στρασβούργο, το οποίο επιχορηγείται και από την κυβέρνηση. Δηλαδή, η κυβέρνηση δίνει πάρα πολλά λεφτά στο Le Refuge, αλλά και σε άλλους οργανισμούς, για τη στήριξη των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ, για πολλά... Θα ήταν ευχής έργων, είχαμε και στην Κύπρο ένα τέτοιο καταφύγιο. Ναι. Παρόλο που θα έλεγες ότι στην Κύπρο υπάρχουν παιδιά που ζουν στον δρόμο, που τους έχουν διώξει οι οικογένειες τους. Δεν το έχω δει αυτόν, αλλά ξέρω ότι παιδιά ζουν με φίλους οι οποίοι τους έχουν διώξει οι γονείς. Ξέρω κάποιες περιπτώσεις, όχι οι πελάτες μου, αλλά από γνωστούς οι οποίοι έχουν εκδιωχθεί από τους γονείς και ζουν με φίλους, ή κάποιοι ζουν με συγγενικά άτομα όπως θεία, θείος, οι οποίοι τους έχουν δέχτει. Μάλιστα. Τι γίνεται με το έγκλημα το ομοφοβικό? Δηλαδή τα εγκλήματα που έχουν ως κίνητρο τα ομοφοβικά συναισθήματα υπάρχουν?
Υπάρχουν βέβαια. Ήθελα να μιλήσω για τη Γαλλία συγκεκριμένα, γιατί στην Κύπρο δεν ξέρω πολλά πράγματα. Οι ομοφοβικές επιθέσεις δυστυχώς και προσβολές κατά ΛΟΑΤ ατόμων έχουν αυξηθεί κατά 36% το 2019 από το 2018. Είναι μια χώρα που βρίσκεται σε ένα αναβρασμό. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τώρα στη Γαλλία. Είναι οι συντάξεις, είναι το εργασιακό, η μετανάστευση, έχουν αυξηθεί οι φόροι. Πέρσι είχαμε τα κίτρινα γυλαίκα, υπάρχει ακροδεξιά. Πώς θα σου λέγα, είναι η άνοδος της ακροδεξιάς η οποία τέτοια ακραία φαινόμενα τα ανισχύει. Ακόμη και στη Γαλλία, τα στατιστικά μας έλεγες προηγουμένως, ήταν μέχρι 85% του γενικού πληθυσμού που έχει αισθήματα αγάπης και σύμπνοιας με τους ΛΟΑΤ ανθρώπους. Το άλλο, το υπόλοιπο 15% είναι αρκετό για να κάνει εγκλήματα το 15% του πληθυσμού. Είναι μικρό ποσοστό. Δυστυχώς η ακροδεξή Μαρί Λεπέν, το κόμμα της Μαρί Λεπέν, αν θυμούμε καλά, είχε πάρει 37% ή 40%. Το Γάλλο είχε αυξηθεί και ακροδεξιούς και των ακροαριστερών των Μελανσόν, όπως λέγεται. Όμως θα ήθελα να πω ότι η Γαλλία είναι πολλά έτοιμος μπροστά σε θέματα ΛΟΑΤ από την Κύπρο και επίσης από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χάρη μου, τι θα συμβούλευε σε ένα νεαρό παιδί το οποίο σκέφτεται να κάνω coming out ή να μην κάνω, γιατί παίρνω τέτοιες επιστολές. Να το πω στους γονείς μου, να μην το πω. Ποιες ήταν οι συμβουλές σου? Είναι μια σημαντική απόφαση. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι απλώς ναι, πρέπει, δεν πρέπει. Αν αποφασίσει κάποιο παιδί ή κάποιος έγκυος να κάνει coming out, πρέπει να είναι σίγουρος 100% ότι δεν θα αντιμετωπίσει σωματική ή ψυχολογική πίεση. Έτσι, αν κάποιος δεν είναι σίγουρος για τις αντιδράσεις των μελών της οικογένειας ή των φίλων, ή αν είναι αναποφάσιστη, το καλύτερο που πρέπει να κάνουν είναι να συμβουλευτούν έναν ψυχολόγο, έναν φίλο πριν κάνουν οτιδήποτε. Και έναν ψυχολόγο, Χάρη, ο οποίος να έχει εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Να σου πω κάτι. Μου έστειλε έναν παιδί προχθές στο Facebook ένα screenshot απεικόνηση οθόνης από μια χορηγούμενη ανάρτηση κάποιου ψυχολόγου, ο οποίος έλεγε gay friendly. Μου λέει, κυρία Θέκλα, τι εννοεί αυτός ο άνθρωπος? Δεν του λέω pet friendly. Μου λέει, πώς γίνεται να γράφει κάποιος για τον εαυτό του ψυχολόγος ότι είναι gay friendly ή LGBT friendly? Μου λέει, υπάρχει κάποια νομοθεσία γύρω από αυτό? Του λέω, δεν μπορώ να γνωρίζω. Αλλά το μόνο που μπορεί να πάει το μυαλό μου εμένα είναι ότι σίγουρα έχει κάποια νομοφοβία αυτός ο άνθρωπος, άμα θεωρεί ότι πρέπει να το τονίσει ότι ο ψυχολόγος είναι gay friendly. Μάλιστα. Κοιτάξτε, Θέκλα, για κάποιους οι ΛΟΑΤ είναι ανθρώποι, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να μάθει κάποιος. Εγώ προσωπικά είχα εκπαιδευτεί στο Παρίσι και στο Λονδίνο, στο Pink Therapy. Με ένα άλλο πράγμα να πεις εκπαιδευμένος σε θέματα ΛΟΑΤ ή εξειδικευμένος σε θέματα ΛΟΑΤ και άλλο πράγμα να διαφημίσεις gay friendly, ΛΟΑΤ friendly. Και εγώ και το παιδί μου στείλαν το μήνυμα, έχουμε δίκιο που τώρα σε ρωτάμε εσένα που είσαι ψυχολόγος πριν από τη Γαλλία. Έχουμε δίκιο που ενοχληθήκαμε που το είδαμε. Δεν λέω ούτε όνομα, ούτε περιοχή, ούτε τίποτα. Απλώς ήταν λίγο φουτσάρικο. Ναι, στη Γαλλία δεν υπάρχει το πράγμα, δεν το είδα ποτέ το πράγμα. Στο Facebook ήταν μια χορηγούμενη ανάρτηση και λέει αυτός ο ψυχολόγος, τάδε τάδε, που μπορεί να το βρείτε στον τάδε τάδε τόπο, μεταξύ των άλλων προσόντων είναι και γκίφρι. Συγγνώμη που γελά, είναι ένα αστείο. Είναι αστείο. Ενώ κάποιος μπορεί να πει ότι είναι εξειδικευμένος σε θέματα ΛΟΑΤ, όπως είσαι εσύ. Επειδή έχεις περάσει την ειδική εκπαίδευση που έχεις κάνει στο Παρίσι, μου μας είπες. Παρίσι και Λονδίνο. Ναι, να συνεχίσουμε για το coming out. Ναι. Ο δρόμος για την Ιθάκη είναι μακρύς. Είναι μια μακρή διαδικασία, δεν είναι. Είναι εξερεύνηση της ταυτότητας. Να μοιραστεί την ταυτότητα με άλλους και πρέπει να γίνει αυτή η έξοδος, να πούμε, το coming out σταδιακά. Αλλά το πρώτο βήμα είναι με τον εαυτό κάποιου ΛΟΑΤ, δηλαδή να συνειδητοποιήσει ότι τα συναισθήματα που έχει κάποιο διάστημα έχουν νόημα και να τα μπορεί να τα ορίσει ως γκέι, λεσβία, αμφιφιλόφιλος, τρανσεξουαλ, κτλ. Και είναι μια διαδικασία η οποία είναι πολύ δύσκολη για μερικούς, γιατί η κοινωνία μας έχει κώδικες συμπεριφοράς σχετικά με το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου. Πολλοί λαμβάνουν το μήνυμα ότι πρέπει να είναι ετεροφιλόφιλοι, πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τον ορισμό της κοινωνίας για το φύλο τους. Και επίσης υπάρχει μεγάλη αίσθηση
σε ΛΟΑΤ άτομα ότι είναι διαφορετικοί ή ότι δεν ταιριάζουν στους ρόλους που πρέπει να είναι, όπως λέει, η οικογένεια, οι φίλοι, ο χώρος εργασίας, η ευρύτερη κοινωνία. Και η έξοδος είναι συνεχής. Δηλαδή, μερικές φορές είναι μια διαβίου διαδικασία και είναι το μόνο άτομο, αν μας ακούν έφηβοι... Μας ακούς, χάρη, αυτό να είσαι σίγουρος. Μάλιστα, που μπορεί να αποφασίσει πότε και πώς είναι ασφαλές να βγουν έξω. Δηλαδή, να κάνουν, δηλαδή μην καταπιέζετε τον εαυτό σας, οι φίλους σας να βγουν από την ντουλάπα πριν να νιώθουν ασφαλείς να το κάνουν. Είναι ok να παραμένεις στην ντουλάπα όσο δεν νιώθεις ασφαλής να βγεις. Είναι ok. Δεν είναι κάτι να σε κατηγορήσουμε γι' αυτό. Μάλιστα. Να μην πιέζουμε τον εαυτό μας ούτε τους άλλους. Ναι, για παράδειγμα, μερικοί άνθρωποι είναι έξω στις οικογένειες τους, αλλά στην εργασία δεν λένε ότι είναι ΛΟΑΤ. Κάποιοι άνθρωποι είναι έξω, κάνουν coming out στο σχολείο, στους φίλους τους, αλλά όχι στην οικογένεια τους κλπ. Δηλαδή, ο καθένας... Χάρη μου, δεν θα ήταν ιδανική μια κοινωνία που να μην υπάρχει ανάγκη να κάνει κάποιος coming out? Θα ήταν... Ιδανική κοινωνία, δηλαδή, γιατί να πρέπει εγώ να κάνω coming out? Όπως δεν κάνουν οι ετεροφιλόφιλοι coming out, κανονικά δεν θα έπρεπε να χρειάζεται ούτε οι ομοφιλόφιλοι να κάνουν coming out. Το ιδανικό θα ήταν να μην χρειάζεται να το πεις, να μην έχει σημασία. Και πρέπει να δώσω κάποιες συμβουλές πριν κάνω coming out. Πρέπει να είναι ξεκάθαρος με τον εαυτό του για τα συναισθήματα του ότι είναι ΛΟΑΤ. Το πότε θα... Δεν πήγα κάτι λάθος, δεν πάτσε δεν είναι. Χάρη, τότε μου λέγεται ότι στην εφηβεία τα παιδιά μπορεί να περάσουν μια φάση αναμφισβήτησης. Ισχύει. Ισχύει το πράγμα, αλλά αν κάποιος είναι ΛΟΑΤ, θα το ξέρει σίγουρα από μικρό. Ξέρει το από μικρός, ναι, ναι, ναι. Το πότε θα το πει κάποιος είναι πολύ σημαντικό. Να μην κάνει coming out κατά τη διάρκεια ενός καυγά με τη μητέρα, με τον πατέρα. Να είναι προετοιμασμένος. Επίσης, κάποιοι μπορεί, η αποκάλυψη μπορεί να προκαλέσει έκπληξη, θυμών, αναστάτωση. Να τονίσουν στο γονιόν ότι είναι το ίδιο άτομο, εξακολουθώ να είμαι το ίδιο άτομο, να ενημερωθούν για την ομοφιλοφιλία. Αν κάποιος τους απορρίψει, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Κάποιοι θα τους δεχτούν, θα τους αποδεχτούν, κάποιοι όχι. Και για κάποιους αυτή η αποκάλυψη θα είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που θα κάνουν στην ζωή τους. Σίγουρα δεν θα βγει κάποιος από την ντουλάπα να δεν το θέλει. Και ανεξάρτητα από τον λόγο είναι εντάξει να μην κάνει κάποιος coming out, δεν τον κάνει ψεύτη ή ανέντιμο. Είσαι ανέντιμος όμως όταν είσαι ομοφιλόφιλος, το γνωρίζεις και πας και παντρεύεσαι άτομο του άλλου φίλου για να... Τσαμέ είναι ανεντιμότητα απέναντι σε αυτόν παντρεύεσαι. Δυστυχώς... Τσαμέ είναι ανεντιμότητα, τσαμέ. Τώρα, να είμαι ομοφιλόφιλος και να μην το πω, δικαιούμαι να μην το πω, δικαιούμαι να κάνω ό,τι θέλω μες στο μυαλό μου, μες στο σώμα μου, ό,τι θέλω, ενώ with consenting adults, ενώ στα πλαίσια των νόμων κλπ. Αλλά το να πάω να ξεγελάσω κάποιον και να του πλασαριστώ ως straight ενώ είμαι gay, είναι ανέντιμο του. Είναι ανέντιμο, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις στην Κύπρο, δυστυχώς, ανθρώποι που είναι παντρεμένοι, έχουν παιδιά και πάνε και με άντρες. Μάνα μου, εγώ ξέρω ότι χωρίζουν μου πρώτο γάμο με γυναίκα και παιδιά και πάνε και κάνουν δεύτερο γάμο με γυναίκα και παιδιά για να δείξουν στην κοινωνία πόσο straight είναι, τη στιγμή που τα βράδια πας στα πάρκα. Ναι. Σε ποιους το λένε? Το λες, ίσως να το πεις σε φίλους, αλλά όχι στα μέλη της οικογένειας, ίσως να το πεις στα αδέρφια, αλλά όχι στους γονείς, ίσως να το πεις στην οικογένεια, αλλά όχι στους συναδέρφους. Έχει δικαίωμα ο έφηβος να ζητήσει σε όποιον το λέει να το διατηρήσει απόρριτο και δεν χρειάζεται κάποιος να το πει ταυτόχρονα σε όλους ή ακόμα καθόλου. Εν και χρειαστούμε κανένα να αποκαλύψουν το σεξουαλικό μας προσανατολισμό. Ναι. Είναι και πολύ αγενής ερώτηση να μας ρωτήσει κάποιος, να μας ρωτήσει κάποιος τι σεξουαλικό προσανατολισμό έχουμε. Είναι πολύ αγενής ερώτηση. Στα χαμένα να πας να ρωτήσεις τον άλλον, είσαι straight, είσαι gay, τι σε κόφτει? Πολύ σωστά. Θα ήθελα να ρωτήσει πώς μπορεί κάποιος να το κάνει. Ίσως να ξεκινήσει, είναι πιο εύκολο να ξεκινήσουν με κάποιον άτομο που είναι αξιόπιστο, που θα τους αποδεχτεί. Να σκεφτούμε ποιο τρόπο θα το κάνω. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι μια επίσημη συνομιλία, μια ομιλία. Μπορεί κάποιος να κάνει βιντεοκλήσεις, Skype ή φωνητικές κλήσεις, να τηλεφωνήσει. Φωνητική κλήση την κλείνει ανά πάσα στιγμή. Αν είσαι στον ίδιο χώρο και λες κάτι που δεν αρέσει, μπορεί να σου επιτεθούν κιόλας. Ναι, ή με μηνύματα, SMS, με WhatsApp, να στείλει κάποιος email. Τούτο δίνει και το χρόνο του άλλου να το διαβάσει, να το χωνέψει. Και επίσης είναι σημαντική η ώρα και ο τόπος. Δηλαδή, αν κάποιος αποφασίσει να βγει με ένα φίλο ή με τους γονείς να το πούν,
είναι καλή ιδέα να μην το κάνουν σε ένα δημόσιο χώρο, να το κάνουν σε ένα χώρο που υπάρχει ησυχία, ωστόσο να μπορέσουν να συζητήσουν πιο καλά. Αν και ο δημόσιος χώρος μπορεί να τους προστατεύσει όταν ο άλλος έχει επιθετική τάση. Ναι. Δηλαδή, αν ο γονιός μπορεί να επιτεθεί σωματικά, μπορεί να είναι καλύτερα στο δημόσιο χώρο. Ενώ στον ιδιωτικό χώρο μπορεί να κακοποιηθεί και να πάρει κανένα σύνδεση. Λοιπόν, τι λέμε όταν κάνουμε coming up. Γεια σας, είμαι γκέι. Γεια σου, μαμά. Γεια σου, παπά. Είμαι γκέι. Νομίζω είναι καλή ιδέα. Κάποιες εισηγήσεις δώσω. Για παράδειγμα, αφού το σκέφτηκα πολύ, συνειδητοποίησα ότι είμαι γκέι. Αυτό σημαίνει ότι ελκύομαι από άντρες. Τελεία. Όχι πολλά λόγια. Επειδή είσαι σημαντικός για μένα, θέλω να σε ενημερώσω ότι είμαι γκέι ή λεσβία. Θα εκτιμούσα την υποστήριξή σου. Ή κάποιος άλλος μπορεί να πει: έχω καταλάβει ότι είμαι πραγματικά γκέι. Πράγμα που σημαίνει ότι προσελκύομαι από άτομα του ίδιου φίλου. Μάλιστα. Και αυτά. Αυτά νομίζω και ευχόμαστε στα παιδιά τα οποία παρακολουθούν αυτήν το βίντεο και προσπαθώντας να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Μάλιστα. Να κάνουν coming out, να μην κάνουν coming out. Σε ευχόμαστε το καλύτερο, ναι. Εγώ προσωπικά εύχομαι το καλύτερο, ότι έφυγε που μας ακούεις και έφυγε, σου εύχομαι το καλύτερο, όποιο μονοπάτι για να διαλέξεις. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Και εγώ το ίδιο, και προσέξτε τον πολύτιμο εαυτό σας να μην τον αφήνετε να γίνετε θύμα κακοποίησης, θύμα bullying, ακόμη και από τους ίδιους τους γονιούς σας. Και αν γνωρίζετε ότι οι γονείς σας είναι βαθιά ομοφοβικοί και θα αντιδράσουν αρνητικά, μην κάνετε coming out. Περιμένετε να πάρετε στήριξη από ψυχολόγο, περιμένετε να ενηλικιωθείτε, περιμένετε να είστε πιο δυνατοί, να έχετε έναν υποστηρικτικό κύκλο. Δεν υπάρχει κανένας που να μας υποχρεώνει, αμέτη μουχαμέτη, πάση θυσία, να πάμε να κάνουμε coming out σε ένα γονιό ο οποίος είναι ομοφοβικός και το δείχνει. Δηλαδή έχει πολλούς γονιούς, αυτός που είναι ομοφοβικός το ξέρει και ο γιος και η κόρη ακούει που λένε αυτό δεν είναι σωστό, το άλλο δεν είναι σωστό. Μάλιστα, Χάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμη η σημερινή μας συνάντηση και θα μπει στη λίστα που έχουμε στο κανάλι για την ομοφιλοφιλία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Θεκλά μου, και ευχαριστώ και πολύ τους θεατές, την κοινότητα που θα μας ακούσει. Ευχαριστώ πολύ. Και θα πάρουμε και τις ερωτήσεις. Αν υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες θα μας δώσουν τροφή για επόμενη συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα, εγώ θέλω να σε εκμεταλλευτούμε, Χάρη, γιατί έχεις και εκπαίδευση και επαγγελματική μπύρα πάνω σε αυτό το θέμα. Και είσαι καταλληλότερος από εμένα, που απλώς είμαι ακτιβίστρια στα θέματα των δικαιωμάτων των ανθρώπων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά δεν είμαι ιδιαίτερα εκπαιδευμένη. Είσαι καταλληλότερος από εμένα να μιλήσεις για αυτά τα θέματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην αγάπη μας.